Ο σκοπός της συνάντησης σήμερα είναι διπλός, διπλός. Το πρώτο είναι να σας ενημερώσουμε και να μας ενημερώσετε για την πρόσκληση που έχουμε ανοιχτή, μια πρόσκληση γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ, η οποία κλείνει στις 3 εβδόμου. Εδώ είναι ο Διευθυντής να μιλήσει γι' αυτό. Και το δεύτερο, να μας πείτε τι ανάγκες έχετε, γιατί έχουμε τη δυνατότητα, δεν είναι απεριόριστη η δυνατότητα, να μπορούμε να συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση αυτών των αναγκών. Η προϋπόθεση είναι να μας τις θέσετε προφορικά, αλλά μας στείλετε και ένα γραπτό αίτημα, ανανομό, αναπεριοχή, σε συνεργασία με την ΕΚΤ, είπε, ασφαλώς. Εγώ θέλω να σας υπενθυμίσω τι έχει κάνει η Περιφέρεια μέχρι τώρα για την υποστήριξή σας. Λοιπόν, έχουμε διαθέσει 4 εκατομμύρια ευρώ για τα κέντρα υγείας, 600.000 ευρώ για 10 στενοφόρα, 1.850.000 ευρώ για 20 ασθενοφόρα βαρέως τύπου. Έχουμε τώρα ανοιχτή πρόσκληση περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ, θα μας μιλήσετε σήμερα. Έχουμε δώσει στο Υπουργείο Υγείας 13 εκατομμύρια ευρώ για την αντιμετώπιση ζητημάτων που συνδέονται με τον κορονοϊό, για την πληρωμή νοσηλευτικού προσωπικού, την αγορά υλικών, αντιδραστήρια, αντιβιωτικά. Και σήμερα θα μιλήσουμε για το τι επιπλέον θέλετε και σε πόσα χρήματα αντιστοιχίζονται αυτά, ώστε να μπορέσουμε να τα αποκριθούμε και να βοηθήσουμε την δουλειά σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Φυσικά θα συμμετάσχουμε στις διαδικασίες οι οποίες θα υπάρξουν μετά το κορονοϊό για την αναβάθμιση του ΕΣΥ και την αναβάθμιση των υπηρεσιών στην περιφέρεια Πελοποννήσου, γιατί θυμόσαστε όταν ξεκινήσαμε ποια ήταν η κατάσταση με 11 κρεβάτια στις μονάδες συντατικής θεραπείας. Ασφαλώς πρέπει να γίνουν βήματα και από αυτόν θα έχουμε και εμείς άποψη. Λοιπόν, αυτά είναι τα δύο θέματα της σημερινής διάταξης. Το πρώτο, στις 3 εβδόμου, δηλαδή σε 15 μέρες από τώρα, κλείνει η πρόσκληση των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Περιφερειάρχη. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Να πω δύο πράγματα για την πρόσκληση που είναι μέχρι την 3η Ιουλίου, ότι με την υπερδέσμευση φτάνει το ποσό 9,6, δηλαδή στα 10 εκατομμύρια ευρώ, και η δράση περιλαμβάνει απόκτηση ιατρικού ή και ξενοδοχειακού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία της περιφέρειας, επέκταση ή και λειτουργική αναβάθμιση κτηριακών υποδομών της δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας, όλα βέβαια μετά τη χαρτογράφηση που έχει γίνει και μετά την πρώτη καταγραφή των αναγκών που είχαμε συζητήσει μεταξύ μας. Η πρόσκληση κλείνει 3 Ιουλίου ώρα 2 το μεσημέρι, είναι ανοιχτή από 17 Δεκεμβρίου, δηλαδή είναι από τις λίγες περιπτώσεις που έχει παρατηρηθεί και φυσικά λόγω του κορονοϊού συνέβη αυτό, να έχουμε μια πρόσκληση ανοιχτή για περίπου 7 μήνες. Αυτό έχει προέρχεται και από αίτημα των νοσοκομείων για να καταγράψετε τις ανάγκες σας και να μπορέσετε να εξυπηρετηθείτε για τον COVID αφενός έγκαιρα τότε και κυρίως εδώ για να βάλουμε τον ιατροτεχνολογικό σας εξοπλισμό. Να πω ότι σε εξέλιξη είναι και η προμήθεια των ασθενοφόρων βαρέου τύπου από την ΥΠΕ. Έχουν ήδη παραδοθεί τα πρώτα ασθενοφόρα που είπε ο Περιφερειάρχης στην αρχή στο ΕΚΑΒ και είμαστε στη διαδικασία εξειδίκευσης για το μεγάλο ποσό των 13 εκατομμυρίων ευρώ που θα είναι δικαιούχος στο Υπουργείο Υγείας αλλά θα εξυπηρετήσει τα νοσοκομεία της περιφέρειάς μας. Σε προσωπικό, δεν μιλάμε για εξοπλισμό εκεί στα 13 εκατομμύρια, για προσωπικό και αυτά που είπε πριν ο Περιφερειάρχης. Περιμένουμε να έχουμε τις προτάσεις σας, δεν θα δώσουμε άλλη παράταση γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή το χρονικό διάστημα που απομένει στο ΕΣΠΑ δεν είναι μεγάλο, άρα πρέπει να αξιολογήσουμε γρήγορα, να εντάξουμε, να κάνετε τους διαγωνισμούς της διακήρυξης σας, να παραλάβετε τον εξοπλισμό για να μπορέσουμε συνέχεια να πληρώσουμε τις δαπάνες και να είμαστε μέχρι την 21η Δεκεμβρίου του 2023 έτοιμοι σε όλα. Και λέει και δίκο σας, δεν έχω να προσθέσω περισσότερο από αυτά που σας ανήκει ο κ. Σουφιάς και ο κ. Σουταράκης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδεχτήκατε όλοι την πρόσκληση στη σημερινή διαδικασία. Καλώς ήρθατε. Λοιπόν, ο υποδιοικητής έκθεση είπε. Κύριε Περιφερειάρχα, τους διοικητές μας, ευχαριστούμε για την πρόσκληση και για τις προσπάθειες που καταβάλλονται για να βοηθήσετε το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Εμείς, σαν ΕΚΤΙΠΕ, είμαστε αναρμογές της προσπάθειας αυτές και σε συνεργασία με τις διοικητές του νοσοκομεία, οι οποίοι θα μας στείλουν τα αιτήματα σε εμάς και μετά εμείς με την περιφέρεια να συμπληρωθούμε. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι το καλύτερο δυνατόν για να ενισχύσουμε το εθνικό σύστημα. Και εγώ, ως διοικητής, ότι το Άργος έχει μεγάλη δυναμική, μπορεί να αναπτυχθεί, έχει δυνατότητα να αναπτύξει ΜΕΘ, έχει χώρο γι' αυτό, με μία μικρή ανακατασκευή, και έχει και ένα επόμενο γυμνιάζοντα στον χώρο του νοσοκομείου, το οποίο είναι 3.200 απαλληλωμένο, ξεκάθαρο και δικό μας. Άρα, εάν θέλουμε να επεκτείνουμε και να έχουμε ένα σοβαρό δευτεροβάθμιο νοσοκομείο στον νομό, αυτό είναι η νοσηλευτική μονάδα Άργους, με δυνατότητα επέκταση τουλάχιστον 670 κοινών, σύμφωνα με τον συντελεστή τόνισης. Τώρα, η ανάπτυξη ΜΕΘ χωράει εκεί στον χώρο των παλιών χειρουργείων γύρω στα 350 τετραγωνικά. Έχουμε δυναμική ανάπτυξη 5 κοινών. Σας ενημερώνω ότι έχουμε 5 μηχανήματα, 5 αναπευθείες, 6 μόνιτορ και είναι έτοιμος ο ιδιωτής με τις κλίνες να τις δώσει δωρεάν, δηλαδή έχουμε όλο τον εξοπλισμό, εάν εγκριθούν από το Υπουργείο Υγείας, αν εγκριθεί ΜΕΘ. Αυτό που το επόμενο δίμηνο παλεύουμε, και εκεί ίσως χρειαστούμε βοήθεια, είναι ο ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός της παιδιατρικής. Σε 2 μήνες πιστεύω ότι είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε επιτέλους την παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Άργους. Τα υπόλοιπα σχετικά με την ίσως βάλουμε εκεί στα 13 εκατομμύρια αναδιαμόρφωση του εσωτερικού χώρου, που νομίζω ότι θα δώσει ποιοτικά χαρακτηριστικά, γιατί αυτό λύγει από το νοσοκομείο. Για άλλη μια φορά, δημόσια, να σας ευχαριστήσω, κύριε Περιφερειάρχη, για τη μεγάλη συνεχή βοήθειά σας όλο αυτό το διάστημα, το δύσκολο διάστημα του κορονοϊού. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις συσκέψεις που κάναμε και ήταν πολλές, και είχα την τύχη επειδή είμαι κοντά να είμαι σε όλες, αλλά και για όλες τις ενέργειες που κάνατε, όπως επίσης και την ΥΠΕ, την ΕΚΤΗ ΥΠΕ, κύριε υποδιοικητά, με τον κύριο Καρβέλη, με τον οποίο είχα μια συχνότατη επικοινωνία. Και κανά πάσα στιγμή και ώρα παίρναμε τις πρέπουσες οδηγίες και εκτελούσαμε αναλόγως, και έτσι τίποτα δεν ήταν τυχαίο, όπως είπα και χθες σε μια συνέντευξη που έδωσα, και το αποτέλεσμα τουλάχιστον στην Αρκαδία, η οποία είναι ένας λευκός νομός από πλευράς κρουσμάτων και απολειών. Λοιπόν, όσον αφορά τα θέματα τα συγκεκριμένα, για να μην τα πιάσουμε, στο πρώτο ζήτημα, του ΠΕΛΕΚ 87, έτσι νομίζω το λέμε, κύριε Σάρακ, έτσι δεν είναι, που λήγει, η πρόσκληση λέγεται ΠΕΛΕΚ 87, που λήγει στις 3 Σεπτόμου. Εμείς εντάσσουμε, είμαστε ως ονούπο έτοιμοι να εντάξουμε, με τη βοήθεια πάλι της περιφέρειας, γιατί η αρχική πρόβλεψη ήταν πριν ένα χρόνο 450.000 και το φτάσαμε 2 εκατομμύρια, δηλαδή 1.981.000 ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό. Είμαστε έτοιμοι και νομίζω ότι θα έχει κατατεθεί αρκετές μέρες πριν το deadline, στις 3 Σεπτεμβρίου. Δεύτερο θέμα. Ενεργειακή αναβάθμιση. Είναι στο ίδιο Περαιά. Είναι στο ίδιο Περαιά. Είναι στο δικό μας επιχειρησιακό. Αν θέλει ο Περιφερειάρχης να το αναφέρεται, γιατί το έχει υπόψη του. Ας μην τα πιάσω, δεν πειράζει. Το ξέρει. Λοιπόν, το αφήνουμε αυτό. Τρίτο θέμα, καθύψους επέκταση του τέλου. Εγώ θα το ονόμαζα φαραωνικό έργο. Είναι ένα τεράστιο θέμα. Είναι εσύ νοσοκομείο αναφοράς και θα συγκρουσώσω. Λοιπόν, θα έρθει η ώρα, Λοιπόν, θέλω εδώ πάλι, θα πρέπει να σας ευχαριστήσω, κύριε Περιφερειάρχη, διότι εσείς, αυτή η περιφερειακή, δεν μ' ακούτε, αυτή η περιφερειακή... Έχω ένα λόγο για σένα από κάτω, για το νοσοκομείο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, αυτή η σημερινή περιφερειακή αρχή ανέλαβε την υλοποίηση της μελέτης, κύριε Υπουργητά, με 260.000 κόστος, η οποία έχει ανατεθεί στην Πελοπόννησο ΑΕ, στην αναπτυξιακή μας δηλαδή, και δρομολογείται, δηλαδή εκτελείται. Και ευελπιστούμε όλοι να μπορέσουμε να είμαστε έτοιμοι όσον αφορά τη μελέτη, για να μπορέσουμε να εντάξουμε το έργο
το έργο αυτό, το οποίο έργο αυτό θα αναβαθμίσει, σε μέγιστο βαθμό το νοσοκομείο με καινούργιες κτηριακές υποδομές, αλλά και υποτεχνική υποδομή καινούργια. Λοιπόν, τι ζητάμε επιπλέον, κύριε Βενιζελιάκα? Πρώτον, χρειάζεται άμεσα το νοσοκομείο μας και εν ώψη του κορονοϊού που έφυγε, αλλά και αυτού που ενδεχομένως να έρθει, πρέπει να υπάρξει στο κανακαρικό ένα μηχάνημα COVID, για δείγματα COVID. Και όχι αυτά τα απλά που λειτουργούν με πιστότητα πολύ χαμηλή και εκθέτουν και τα νοσοκομεία και όλους εμάς. Υπάρχει μηχάνημα της κόστους 55 περίπου χιλιάδων ευρώ, το οποίο θα μας λύσει το πρόβλημα. Να το αξιολογήσει η ΕΚΤ, είπε, τι μηχάνημα παίρνει και σας το πάρει. Δεν άκουγες, κύριε Μάλιο. Λοιπόν, να προχωρήσω. Από τώρα, ναι. Εννοείται αναλυτή. Για δείγματα, ναι, αυτό. Το ονομάζουμε μηχάνημα COVID, μηχάνημα συντομία. Αυτό. Γιατί από ό,τι ξέρετε, λόγω της μεγάλης ζήτησης, υπάρχει πρόβλημα με το χρονικό. Δηλαδή, δεν μπορεί σε κάποιες έκτακτες περιπτώσεις να περιμένεις μία-μιάμιση μέρα για να πάρεις το αποτέλεσμα. Πρέπει να το έχουμε. Και νομίζω θα μπορέσουμε να διευκολύνουμε και τα άλλα νοσοκομεία με τα οποία έτσι κι αλλιώς έχουμε συνεργασία. Τα δικά μας εδώ της περιφέρειας. Δύο αναπνευστήρες μεγάλους σταθερούς που είναι για τη ΜΕΘ, αξίας περίπου 60.000, και τρεις κλίνες ηλεκτροκίνητης για τη ΜΕΘ. Διότι, όπως όλοι γνωρίζουμε, έχει δοθεί μεγάλο βάρος στο να αυξήσουμε τις κλίνες ΜΕΘ. Εμείς από 4 που παραλάβαμε, τις έχουμε κάνει ήδη 8. Λοιπόν, είναι πανεύκολο να φτάσουμε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο επίπεδο. Και κλείνοντας, θέλω να πω για μία μελέτη αναπαλαίωσης ενός κτηρίου νεοκλασικού, το οποίο υπάγεται σε εμάς, το πανεκκλασικό. Δεν έχουμε κωδικό για να την κάνουμε μόνοι μας. Συγγνώμη. Δεν έχουμε κωδικό για να το κάνουμε μόνοι μας. Η μελέτη δεν είναι ακριβή. Και αυτό το κτίριο, το οποίο έχει αρχίσει και έχει προβλήματα, θα μπορέσουμε να το μετατρέψουμε σε δομή ψυχικής υγείας. Έχουμε άλλες έξι. Είναι γωνία Παπαρικοπούλου και Αργύρου Κωνσταντίνου. Αυτό. Είχε ξεκινήσει από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή, εσείς τώρα το ξέρετε, κύριε Ψαράκη, για να γίνει μελέτη, αλλά το μόνο που πρόλαβαν να κάνουν είναι να πάνε κάποιοι τεχνοκράτες και να κάνουν αυτοψία. Δεν έγινε η μελέτη. Εάν λοιπόν η μελέτη αυτή, κύριε Περιφερειάρχα, μας συνειδητοποιήσετε και την κάνει η μελεπόρησος... Το έχουμε ανάγκη, άλλωστε χρήματα του θαού εμείς διαχειριζόμαστε. Όλα τα αιτήματά σας, τα οποία τα ακούμε και καταγράφουμε, θα πάνε στην ΕΚΤΗ ΥΠΕ, θα αξιολογηθούν από την ΕΚΤΗ ΥΠΕ, θα συνεργαστούμε μαζί κεντρικά, ώστε να προχωρήσουμε την ικανοποίησή του. Μια ειλικρινής και παγιωμένη, θα μπορούσα να πω, συνεργασία. Χωρίς που σε διακόπτω, χτες υπέγραψα ένα λογαριασμό για το Κρανίδι, να ξέρετε. Τις ανάγκες που υπάρχουν εκεί στο Γαλαξία. Το Κρανίδι ανήκει στην κυρία Σαλήν. Υπήρχε μια αναταραχή μεγάλη, δεν μπορούσα να τους συγκρατήσει η αστυνομία και ψωνίζομαι, πληρώνουμε ό,τι χρειάζονται για να υπάρχει μια ηρεμία για όλον αυτόν τον κόσμο ο οποίος φιλοξενείται στη συγκεκριμένη δομή. Δεν είναι δικά μας χρήματα, κύριε Καρπούζη, του λαού χρήματα είναι. Και κοιτάμε ναι, λέω, ότι θα πρέπει η κυρία Σαρή, στην κυρία Σαρή το κρατήρι. Εγώ ευχαριστώ πάντως και για αυτό. Το ξέρω πριν. Γιατί γνωρίζουμε ότι μας συμβαστεί. Δεν θέλω να αναφερθώ στα προγράμματα τα οποία είναι ήδη εκκρεμή, δηλαδή για τον ιατρό τεχνολογικό εξοπλισμό της τάξης των 850, ο κ. Σουταράκης ταξίδι, των 850 εκατομμυρίων ευρώ και της αναβάθμισης ανακατασκευής των μαγειρίων του νοσοκομείου μας, που είναι της τάξης των 850.000. Έχασα τον ήχο, δεν ξέρω γιατί. Σας ακούμε. Θα πω, ναι,
θα πω ότι εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή και εξυφαίνεται, πιστεύω, να προλάβουμε μία αναβάθμιση για την ψυχιατρική μας κλινική. Θα δούμε τώρα πώς γίνεται.